και διαμερισματικοί σύμβουλοι. Εκπρόσωποι του τύπου. Κύριε Πρόεδρε της Πανεπιρωτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργο Δώση. Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Μουργκάνας, Αλέξη Τσέκα. Κύριοι εκπρόσωποι των Υπηρωτικών Συλλόγων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας τιμητική εκδήλωση αφιέρωμα στον Πέτρο Λούκα Χαλκιά, που διοργανώνει ο Δήμος Περιστερίου με τη συμμετοχή της Ένωσης Υπηρωτών Περιστερίου. Σε αυτό το πανέμορφο και πλέον φιλόξενο χώρο του Άλσους Περιστερίου. Η απόψηλή μας εκδήλωση, προκειμένου να τυπήσουμε τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά, τον άνθρωπο προσωποποίησης της ελληνικής παράδοσης, πιστεύουμε πως θα εξελιχθεί στην ουσία σε έναν ύμνο και μια οδή στο καθαρό δημοτικό μας πνεύμα. Γιατί είναι γνωστό πως ο Πέτρο Λούκας Χαλκιάς υπηρέτησε και υπηρετεί με καημό, κέφι και μεράκι τη δημοτική μας μουσική και στην ουσία τη διαφύλαξε περιτείνοντάς την με τον ισχυρό και ατόφιο ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο. Είναι μια προσπάθεια που έχει σχέση με την ευαισθησία του Δημάρχου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη για το λαϊκό μας πολιτισμό και τον αγώνα του για την προώθησή του στην πόλη μας. Και όχι μόνο. Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής διοργανώνει την απόψηνή εκδήλωση «Πέτρος Λούκας Χαλκιάς, ο θρύλος της δημοτικής μας μουσικής». Φίλες και φίλοι, είναι γνωστό πως οι λαϊκοί οργανοπαίκτες ήταν οι τοποτηρητές της λαϊκής ψυχής και του ζωντανού ελληνικού ρυθμού που χρόνια κυκλοφορούσαν στα ορεινά της Επίρου, παίζοντας σε πανηγύρια, σε γλέντια, σε χαρές και γιορτές. Άνθρωποι αγνοί, με το ρυθμό στο αίμα και την ψυχή τους, βγαλμένο μέσα από κρίνες και πηγές, από ανάσες ανέμων και θροίσματα δασών. Ένα κλαρίνο, ένα βιολί, ένα ντέφι και ένα λαούτο και ένας κυλαϊδισμός από πτυχές άγνωστες και μακρινές, από πάθη ενός ολόκληρου λαού που συνόδευε την ύφη, τραγουδούσε τη φεγγαροπρόσωπη για κρυφά ερωτικά πάθη. Ξύπνα περδικομάτα μου και ήρθα στη γειτονιά σου. Μαντατοφόρη ενός άλλου πολιτισμού. Για μαύρα μάτια χάνομαι, για καστανά πεθαίνω. Για αυτά τα καταγάλανα σχίζω τη γη και μπαίνω. Που έχει σβήσει ή έστω ψυχοραγεί μέσα από κακές απομιμήσεις και κακοφωνίες με μικρές πάντοτε εξαιρέσεις. Παλιοί οργανοπαίκτες με τριμμένα παντελόνια, με το ίδιο χρονική σακάκι, πεινασμένοι από φαΐ, όμως βουκτισμένοι από μεράκι, γύριζαν με το όργανο παραμάσχαλα σε γάμους, βαφτίσια, ονομαστικές γιορτές και πανηγύρια, υπηρετώντας τα θελήματα των εορταζόντων και εξυπηρετώντας τις χορευτικές ανάγκες των συμπανηγυριζόντων. Στο πουθενά και χωρίς αγωμαγητό, πάντα με χαμόγελο και ευγένεια, έστειναν αληθινό γιορτάσιο. Με σεβασμό στην παράδοση, υπηρέτησαν και θεμελίωσαν από την πλευρά τους το λαϊκό πολιτισμό. Τραγούδησαν και πόνεζαν τους πόνους και τους καημούς του Ηπειρώτη. Γνήσιοι, αληθινοί και φυσικά αυκιασίδωτοι, ζούσαν πραγματικά κάθε μουσική σκηνή, ταυτίζονταν με το χορευτή, ακολουθώντας μουσικά τα χορευτικά βήματά του, οδηγώντας τον στην κάθαρση που παρήχε η δημοτική μελωδία. Και ούτε τους πέρασε ποτέ από το μυαλό πως έτσι γινόντουσαν σκαπανείς, δημιουργοί του λαϊκού μας πολιτισμού, προστάτες, θεματοφύλακες της μουσικής μας παράδοσης, θερμοπύλες φύλαξαν. Και όλα αυτά εντυπώνονται καθαρά στο πρόσωπο του Πέτρου Λούκα Χαλκιά. Αγαπημένοι μας καλεσμένοι, πάντα ο Έλληνας ήταν φιλόξενος. Πάντα καλωσόριζε τους επισκέπτες, τους φιλοξενούμενους, τους συγγενείς και οδηπόρους. Και πάντα, μα πάντα στον Ηπειρώτη, κυριαρχούσε ο πόνος και η θύμηση της ξενιτιάς. Αυτά κι αν τα ύπνησε με το κλαρίνο του ο Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Γι' αυτό θα αρχίσουμε την εκδήλωσή μας με τραγούδια. Καλώς ανταμωθήκαμε. Θα ακούσουμε από την παραδοσιακή χοροδία της Ομοσπονδίας Μουργκάνας, υπεύθυνη διδασκαλίας η κυρία Ρούλα Χίνου.
επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος, όποιος επιθυμεί μπορεί να περάσει μπροστά και να καθίσει εδώ στα κενά οκλαδών. Ευχαριστούμε. Thank you.
Θα συνεχίσουμε με την παραδοσιακή χοροδία της Ένωσης Υπηρωτών Περιστερίου. Πρόεδρος ο κύριος Ζήκος Κόντης. Υπεύθυνος διδασκαλίας ο κύριος Στάθης Πολύζος. Και θα ακούσουμε το τραγούδι «Αλυσμονώ και χαίρομαι». Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ότι το Άλσος όχι μόνο γέμισε, παραγέμισε. Είναι σαν να είμαστε σε ένα όμορφο πανηγύρι στην Ήπειρο. Γι' αυτό είναι κρίμα να στέκεστε όρθιοι γύρω-γύρω. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια παρέα. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Thank you.
τραγούδι και χορός. Ο Ηπειρώτης μεγαλούργησε στο μακρόχρονο περπάτημά του στη Μάνα Ήπειρο, γιατί αγάπησε το χώμα που πατούσε και την ηπειρώτικη φύση που την αγκάλιασε και την τραγούδησε. Τραγούδι και χορός με την απλότητα του λόγου και το αειδονόπλεκτο παίξιμο του Πέτρου Λούκα Χαλκιά. Το χορευτικό της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου θα μας αποδώσει τους εξής χορούς: Δρυμινίτσα, Ζαγορίσιο, Τσάμικο, Κρύποβο με γύρισμα παραμυθιά. Υπεύθυνη διδασκαλίας Νίκος Παπαδιώτης και Βαγγέλης Κουτσοπάνος. Στο χορευτικό μας, κλαρίνο ο Τάσος Μαγκλάρας, λαούτο Χριστόδουλο Ζούμπας, στο βιολί ο Λεωνίδας Πότσης και ο Βαγγέλης Χουσέ, τέφι Αλέξανδρος Μαγκλάρας και Παναγιώτης Γκόκος. Ένα θερμό χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους, εκτός από τα μεγάλα κλαρίνα που έχουμε εδώ απόψε, που θα συνοδεύσει τον Πέτρο, οι υπόλοιποι τέφι, βιολί, λαούτο, θα είναι μέχρι το τέλος της εκδήλωσής μας. Thank you.
Oh,
ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορευτικό της Ένωσης Υπηρωτών Περιστερίου και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με μια ιδιαίτερη στιγμή. Μια στιγμή που θα ρω πως οι περισσότεροι από εσάς την περιμένουν πώς και πώς. Τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά υπολείπονται όλοι οι συνάδελφοί του. Όλα τα κλαρίνια εκ περιτροπής θα τιμήσουν το δάσκαλο, το μουσικό αγκουνάρι της ελληνικής παράδοσης. Όλοι λοιπόν σε ένα μοναδικό, συνεχόμενο μυριολόγι. Μια βαθιά υπόκληση, μια τιμή, μια πράξη αγάπης και αποδοχής του Πέτρου Λούκα Χαλκιά. Ας υποδεχτούμε τον Σταύρο Καψάλη, τον Νίκο Φιλιππίδη, τον Δόκιμο Χαραλάμπου, τον Θοδωρή Γεωργόπουλο, τον Γιώργο Κοτσίνη, τον Τάσο Μαγκλάρα και τον Δημήτρη Ζιάκα. Απολαύστε τους. Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ. Μια βαθιά υπόκληση λοιπόν, μια τιμή, μια πράξη αγάπης και υποδοχής. Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε με ένα DVD. Θα παρακολουθήσετε σε βίντεο τη ζωή και το έργο του Πέτρου Λούκα Χαλκιά, μια δημιουργία του Παναγιώτη Τσόκα, μια εκδήλωση αγάπης και σεβασμό προς το δάσκαλο. Αγαπητοί συμπατριώτες, είναι γνωστός ο τεράστιος κοινωνικός ρόλος των λαϊκών οργανοπαικτών. Χάρη σε αυτούς διατηρήθηκε ζωντανή η μουσική παράδοση του τόπου μας. Αυτοί διέσωσαν τον ανεκτήμητο θησαυρό του λαού μας, τα δημοτικά τραγούδια. Αυτοί τα μετέδωσαν από γενιά σε γενιά μέχρι τις μέρες μας, για να παραδώσουν όλη αυτή την άειλη κληρονομιά στο φωνόγραφο, στο μαγνητόφωνο, στους δίσκους ακτίνας. Κουβαλάνε μέσα τους μια παράδοση αιώνων, την εμπειρία γενιών και γενιών, το απόσταγμα σοφίας, άπειρων δοκιμών και πειραματισμών. Ήταν και είναι όχι απλώς φορείς, αλλά και δημιουργικοί πλάστες πολιτισμικών στοιχείων και μιας παράδοσης που μεταδίδεται και μεταβιβάζεται ως παρακαταθήκη εμπειρικά, προφορικά, μιμητικά από πατέρα σε γιο, από παππού σε εγγονό, από δασκάλους σε μαθητάδες. Η τέχνη τους αγγίζει την ελληνική διαχρονία και μετριέται σε στιγμές υπερούσιες. Η μαστοριά τους θα μείνει στην ιστορία της μουσικής. Πέτρος Χαλκιάς με τη ζωή και την τέχνη του επικυρώνει τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δημοτικής μουσικής. Την προφορική παράδοση που τη μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά και το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού που εξασφαλίζει τη διαρκή της αναγέννηση. Πέτρος Χαλκιάς ή Πέτρο Λούκας, που είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, γεννήθηκε στο Δερβινάκι της Ηπείρου το 1934. Είναι πρωτότοκος γιος του εξαίρετου κλαρινίστα Περικλή Χαλκιά. Από την πλευρά του πατέρα του είναι η τέταρτη γενιά της μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων. Με το γιο του Χαράλαμπο, δεξιοτέχνης και αυτό στο κλαρίνο, συνιστά την πέμπτη γενιά και με τον ταλαντούχο εγγονό του την έκτη. Αλλά και από την πλευρά της μητέρας του, το γενεαλογικό δέντρο, έρχεται να σμίξει με μια ακόμη μεγάλη μουσική οικογένεια. Είναι η γενιά του Κίτσου Χαρισιάδη. Σε πολύ μικρή ηλικία, οι συγγενείς του Πέτρο Χαλκιά διέκριναν το οξύ μουσικό αισθητήριό του και τις επιδόσεις του και φρόντισαν να μαθητεύσει κοντά στον διάσημο τότε Φίλιππα Ρούντα από τα Δολιανά. Κοντά στο μεγάλο δάσκαλο, ο Πέτρος Χαλκιάς διαμόρφωσε το μουσικό του χαρακτήρα, προσέγγισε μεθοδικά την τεχνική του οργάνου και προετοίμασε την είσοδό του στον επαγγελματικό χώρο. Σε νεαρή ηλικία ήταν ένας συγκροτημένος μουσικός, με ιδιαίτερες ικανότητες, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εκτίμηση των συναδέλφων του και την αγάπη των συμπατριωτών του. Το 1948 η οικογένεια του Πέτρου Χαλκιά
μετακόμισε στα Γιάννενα και 2 χρόνια αργότερα πήρε το δρόμο για την Αθήνα. Διατηρώντας αμύωτη επαφή με το υπηρετικό στοιχείο μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του Αχιλλέα, στα πανηγύρια και στις εκδηλώσεις των Πογονησίων προκαλούσε μεγάλη κοσμοσυρωή, ένταση και μέθεξη στους μερακλείδες και τους καλούς χορευτές. Το 1951 παντρεύτηκε τη Μαρία Χαλκιά, το γένος Μπατζή, από τις πιο φημισμένες μουσικές οικογένειες στην Ήπειρο, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, τον Γιάννη, τον Χαράλαμπο και την Ολυμπία. Η δεκαετία 1950-1960 στην Αθήνα δούλεψε κοντά στον κορυφαίο λαοτίστα Λεωνίδα Καβάκο, εκτός από τον χειμώνα 1955-1956 που συνεργάστηκε με τον Τάσο Χαλκιά. Η χρονιά αυτή ήταν καθοριστική για την καριέρα του Πέτρο Χαλκιά. Τον ανακάλυψε ο υπηρώτης ερευνητής Παντελής Καβακόπουλος, ο οποίος εκτιμώντας τις πληθωρικές του μουσικές ικανότητες, τον έπεισε να ηχογραφήσει παραδοσιακούς υπηρώτικους σκοπούς. Οι μνημειώδες αυτές ηχογραφήσεις ήταν η αφετηρία της αυτοδύναμης και λαμπρής πορείας του Πέτρο Χαλκιά στα άδυτα μονοπάτια της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης, που τη χαρακτηρίζει μια διαρκής αναζήτηση ενός προσωπικού τρόπου ερμηνείας με ιδιαίτερη αισθητική και καλλιτεχνική αξία, με σεβασμό και σαφή στάση απέναντι στην παράδοση. Οι δίσκοι αυτοί που κυκλοφόρησαν και στο εξωτερικό τον έκαναν σύντομα ευρύτατα γνωστό για το ταλέντο του και το αναγνωρίσιμο παίξιμό του. Δεκέμβριο του 1960, ολοκληρωμένος πια μουσικός και καταξιωμένος στην Ελλάδα, φεύγει για την Αμερική. Έμεινε για 20 χρόνια, παίζοντας σε ελληνικά κέντρα και σε πολλές εκδηλώσεις των συμπατριωτών μας. Μοιραζόταν με τους ξενιτεμένους μας τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες, την ίδια τη ζωή του, και με το παίξιμό του σκορπούσε παντού το κέφι και την νοσταλγία για την πατρίδα. Πέτρος Χαλκιάς έμεινε για 20 περίπου χρόνια στην Αμερική. Σε αυτό το χωνευτήρι των πολιτισμών που δεν τον κατάπιε, αλλά αντίθετα δυνάμωσε την αιμονή του στην πιστότητα του παραδοσιακού ύφους ως καταφύγιο και σύμβολο εθνικής ταυτότητας των ξενιτεμένων συμπατριωτών μας. Η σολιστική του δυνότητα σε συνδυασμό με την ψυχοσωματική, μεθυστική επενέργεια του ήχου του κλαρίνου μάγεψε ερευνητές, μελετητές και μουσικούς θρύλους της Αμερικής, κάνοντας αναγνωρίσιμη την υπηρώτικη μουσική στο παγκόσμιο στερέωμα. Το 1979 επιστρέφει στην Ελλάδα. Με τον ερχομό του στην Αθήνα, συγκροτεί την Πογονήσια Κομπανία και γίνεται πάλι ο περιζήτητος μουσικός, το πρώτο κλαρίνο σε κάθε εκδήλωση των υπηρωτών. Ο Πέτρος Χαλκιάς επέδειξε αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της μουσικής αγοράς. Με την κινητικότητά του, όχι μόνο δεν αποχρωμάτισε την τοπικότητα, αλλά προσέδωσε σε αυτή ένα δυναμικό νόημα. Έγινε το είδωλο μιας εποχής και μιας περιοχής, της Ηπείρου και του Πογονίου.
Συνεργάζεται κατά καιρούς με όλους τους υπηρώτες τραγουδιστές στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο που υπάρχουν ελληνικές κοινότητες. Αρχίζει μια καινούργια συνεργασία και έχει μια σημαντική παραγωγή στη δισκογραφία. Παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών φέρνουν τη σφραγίδα της προσωπικής ερμηνείας του, ανανεώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου, κρατάνε ζωντανή στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις την παραδοσιακή μουσική και δένουν με τις 400 και πλέον συνθέσεις του, αποκαλύπτοντας έτσι το πληθωρικό του ταλέντο και την εκρηκτική μουσική του δημιουργία. Ταξιδεύει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στα καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Στις μαγικές συναντήσεις του με Αφρικανούς και Ινδούς μουσικούς, ανέδειξε την αξία της ελληνικής μουσικής και τις γέφυρες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Πετρολούκας είναι από τους παλιούς υπηρώτες λαλιτάδες που καλλιεργούν στο αμφοκήπιο της καρδιάς των το υπηρώτικο δημοτικό τραγούδι. Το τραγούδι που λυπάνθηκε από τον πόνο της ξενιθιάς είναι για τον Πετρολούκα η ακένωτη νερομάνα που αντλεί τα στοιχεία αυτά για τα μυρολόγια του. Συντηρητής της δημοτικής μουσικής παράδοσης παράλληλα και δημιουργός της σύγχρονης δημοτικής μουσικής είναι σύμβολο, όπως γράφει ο Νίκος Στάτσης, πνευματικής και κοινωνικής ενότητας, άξιος και άμεσος εκφραστής του συναισθηματικού λαού. Ανήσυχος και διαισθητικός, ανακαλύπτει κάθε ένδειξη της λαϊκής ευαισθησίας όπου και αν εκδηλώνεται. Την εμπλωτίζει και τη μορφοποιεί, την κάνει μουσική, τραγούδι, ποίηση, χορό και την αποδίδει άμεσα στο φυσικό αποδέκτη και συνδημιουργό του λαό. Για να συνεχίζεται έτσι αιώνες τώρα μια αξιοθαύμαστη αλληλουχία των ίδιων πάντα φαινομένων σε μια πάνδυνη συνδημιουργία με τις παραδοσιακές αξίες και τους θεσμούς να δίνουν το αυστηρό πλαίσιο μια σταθερής εξελικτικής πορείας και προοπτικής για το μέλλον. Η νεότερη μουσική δημιουργία για τον Πετρολούκα, εάν αφουγκράζεται και εκφράζει πηγαία την εποχή και τους ανθρώπους, τότε συμβάλλει στην ανάπλαση και στην ανανέωση, στη συνέχεια δηλαδή της ζωντανής παράδοσης. Ο ήχος του διαθέτει προσωπικό ύφος και χαρακτήρα, ενώ η άνεση, οι αυτοσχεδιασμοί και οι επιδόσεις του στο στούντιο είναι παροιμιώδες. Είναι περιζήτητος και από καλλιτέχνες του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, γι' αυτό και η δισκογραφία του είναι πολυάριθμη και πολυπίκυλη. Στο πρόσωπό του, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίζουμε τον άξιο δημιουργό και θεματοφύλακα της υπηρώτικης δημοτικής μουσικής παράδοσης, τον πρικισμένο και ακαταπώνητο μουσικό με την ισχυρή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, τον άνθρωπο με τον ήρεμο και καθαρό χαρακτήρα, τον συμπατριώτη και φίλο, τον συνάνθρωπο της ευθύνης και της αγάπης, τον Πετρολούκα που ανήκει στην κοινωνία των απλών ανθρώπων, για τους οποίους παίζει το κλαρίνο του μια ολόκληρη ζωή. Thank you.
Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά. Λαρώνει όλη η πλάση. Οι πέρδικες κρυφοακούν. Στις φύσεις το γιορτάσει. Η Ήπειρος φεγκοβολά. Τα ζάβατα θαυμάζουν. Πεύκα, οξιές, βελανιδιές στο τρισοβόλημά τους. Νερά διαβαίνουν. Ροδόλευκα, καθάρια, ασημένια και με όμορφο χαιρετισμό βαθιά μας απαντάνε. Η φύση ημέρεψε, έγινε όμορφη, γαλανή και αγία. Όλα τριγύρω είναι μαγικά. Η πλάση προσδέχεται και χαιρετά τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος Λούκας Χαλκιάς.
Είναι από εκείνες τις στιγμές που δεν χρειάζονται λόγια να τις περιγράψει κανείς. Όχι, δεν χρειάζονται, δεν μπορείς να βρεις λόγια να τις περιγράψεις. Δύο άνθρωποι που ξεκίνησαν μαζί, συνεργάστηκαν αρμονικά για πάρα πολλά χρόνια και βρέθηκαν εδώ απόψε στο Άλσος Περιστερίου να σταυρώσουν τα κλαρίνα τους. Στην παρέα αυτή, κύριε Σταύρο, μην φεύγετε. Θα καλέσουμε και τον Αντώνη τον Κυρίτση. Ο Αντώνης ο Κυρίτσης που για 37 ολόκληρα χρόνια συνεργάζεται με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Η παρουσία μας απόψε τιμά ιδιαίτερα τον μεγάλο κλαρινίστα της Επίρου και όχι μόνο, Πέτρο Λούκο Χαλκιά. Το ευχόμαστε να έχει την υγειά του και να συνεχίσει όσο μπορεί. Να είστε καλά, καλή βραδιά.
ανακαλείται ο δήμαρχος της πόλης, κύριος Ανδρέας Παχατουρίδης, ο εμπνευστής αυτής της υπέροχης βραδιάς, όπως προσθέλθει στο βήμα. Φίλες και φίλοι, πραγματικά μια μοναδική βραδιά σήμερα. Η δικιά μας πόλη σήμερα υποδέχεται τη συνείδηση της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς με μεγάλη συγκίνηση στο εισαγωγικό του κομμάτι διεπίστωσα κάτι που έπρεπε να το κάνουμε όλοι. Όταν ακούς Πετρολούκα Χαλκιά πρέπει να τον ακούς όρθιος, όπως τον τιμήσανε η Εθνική Ελλάδος του Κλαρίνου, που ήταν όρθιοι, παρακολουθώντας και απολαμβάνοντας και καμαρώνοντας και τιμώντας τη συνείδηση, όπως είπα, της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε προηγουμένως ότι ο Πετρολούκας Χαλκιάς γεννήθηκε το 1934. Με μας εδώ τους Περιστεριώτες έχουμε μία κοινή πορεία, γιατί η πόλη η δικιά μας ιδρύθηκε το 1934. Και η υπόσχεση που δίνουμε και εγώ και ο Πετρολούκας Χαλκιάς είναι ότι θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια αυτής της πόλης το 2034 παίζοντας κλαρίνο ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Φίλες και φίλοι, είναι γνωστό σε όλους ότι το Περιστέρι είναι μία πόλη φιλάδελφη, φιλοπρόοδη, φιλεργατική, συντροφική, αλληλέγγυα, μία πόλη αισιόδοξη σε πείσμα των καιρών. Τέτοιες βραδιές ακουμπάνε το DNA των συμπολιτών μας. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το Περιστέρι θα ήταν μία πόλη με λιγότερη λάμψη αν δεν είχαμε αυτό το υπέροχο υπηρώτικο στοιχείο που κατοικεί στην πόλη μας. Ένα υπηρώτικο στοιχείο για το οποίο εγώ στέκομαι μπροστά του με ένα αίσθημα ευθύνης, ταπεινοφροσύνης και υποχρέωσης. Υποκλίνομαι σε αυτό το υπηρώτικο στοιχείο που βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πόλη μας και συγκροτεί, θα λέγαμε, μία πόλη της Ηπείρου μέσα στο Δήμο Περιστερίου. Θα ήθελα να φωνάξω και τον πρόεδρο του Ηπειρώτικου του Συλλόγου της πόλης μας, τον φίλο μου, τον κύριο Κόντι τον Ζήκο, να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ για αυτή την υπέροχη βραδιά, γιατί ο κύριος Ζήκος με τους συνεργάτες του, με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους οι υπηρώτες είναι αυτοί που οργανώσαν αυτή την υπέροχη βραδιά. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να παραδώσω στον Πετρολούκα Χαλκιά, τον άνθρωπο που είναι για την υπηρώτικη μουσική παράδοση και η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας μαζί. Αυτός είναι ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Να του παραδώσω το επίσημο έμβλημα της πόλης, λέγοντάς του ότι η παρακαταθήκη που αφήνει είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη, και επίσης να του θυμίσω ότι εμείς εδώ στο Περιστέρι το λόγο μας τον κρατάμε. 2034, ραντεβού εδώ, το ξέρει ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
καλή συνέχεια στην υπόλοιπη βραδιά που πραγματικά θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη και στην καρδιά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ξέρετε ότι το Περιστέρι είναι η πόλη της παράδοσης. Τέτοιες εκδηλώσεις θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί όπως είπα προηγουμένως, είναι μέσα στο DNA αυτής της πόλης, είναι μέσα στο DNA των συμπολιτών μου. Καλή διασκέδαση, καλή συνέχεια στην υπέροχη βραδιά που μας χαρίζουν οι υπέροχοι μουσικοί. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες που μου κάνανε αυτή την τιμητική σήμερα, γιατί μου δίνουν δύναμη και κουράγια να ζήσω. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Όλους τους συναδέλφους βέβαια. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο παραδοσιακή μουσική ή υπηρώτες. Έχουμε όλα τα χρώματα της μουσικής. Άλλο οι Θρακιώτες, άλλο οι Μακεδόνες, άλλο οι Πόντιοι, άλλο οι Νησιώτες, άλλο οι Κρητικοί και άλλο οι Υπηρώτες. Λοιπόν, εμείς πάντα προσπαθούμε οι Έλληνες, αυτό είπα και στην Αμερική, να βρίσκουμε κάτι καινούριο. Θέλω με την ψυχή μου να ευχαριστήσω και τον Βασίλη τον Σαλιέο, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην τιμητική κλινική μου. Τα όργανα όλα, οι συναδέλφοι μου, τα κλαρίνα όλα και οι τραγουδιστές όλοι, θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς, γιατί πραγματικά με τιμήσανε για αυτή. Ευχαριστώ. Στην απόψινή βραδιά είναι μαζί μας οι εξής τραγουδιστές. Παγών Αθανασίου, Δημήτρης Καλογύρου, Ηλίας Κόντης, Γιώργος Κόντης, Κωνσταντίνος Κόντης, Αντώνης Κυρίτσης, Θωμάς Κυρίτσης, Λευτέρης Κωνσταντίνου, Ανδρέας Μετσοβίτης, Κώστας Μίτσης, Παπαναστάσης, Χρήστος Πότσης, Βαγγέλης Τόρης, Σάββας Σιάτρας, Δημήτρης Τζουβερκιώτης, Λευκοθέα Φιλιππίδη. Βέβαια θα ήταν παραλήψή μας αν δεν αναφέραμε ότι πίσω στην ορχήστρα υπάρχει ένας ογκόλυθος στο λαούτο. Ο Χριστόδουλος Ζούπας. Ευχαριστούμε. Και ο κύριος Λεοντίδης Κωνσταντίνος. Από αυτούς τους υπέροχους τραγουδιστές θα ακούσουμε δύο τραγούδια όλοι μαζί και στη συνέχεια θα τους απολαύσετε τον καθένα χωριστά.
είμαστε.